Ξεκίνησα να ζωγραφίζω σε χαρτοπετσέτες, σε τετράδια, σε τραπεζομάντιλα, κάτω από το τραπέζι της κουζίνας, σε σεντόνια, παντού. Νομίζω στην αρχή αντιδρούσαν οι γονείς μου γιατί δεν το καταλάβαιναν αυτό το πράγμα. Το να κλείνομαι δηλαδή σε ένα δωμάτιο κάτω από το τραπέζι και να ζωγραφίζω. Ήταν λίγο ξένο, δηλαδή βγες έξω στον κόσμο. Αλλά όχι, μετά, εντάξει, μεγαλώντας, το είδαν ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν διαβάζω, δεν κάνω τίποτα, δεν ζωγραφίζω, οπότε πρέπει να πάει σε σχολή το παιδί. Και πήγα. Δέκα χρονών, κάπου εκεί. Ναι. Και μετά τρελάθηκα. Εντάξει. Περίμενα πότε θα έρθει το 5 με 7, ξέρω εγώ, να ζωγραφίσω. Και να ξαναζωγραφίσω και να ξαναζωγραφίσω. Στη σχολή που πήγαινα, νομίζω, στην καλλιτεχνική σχολή, ήμουν πιο πιτσιρίκα και μου δώσανε βραβεία, ξέρω εγώ, επειδή και καλά ήμουν καλή. Οπότε έκθεσαν τα έργα. Και είδα τον εαυτό μου στους μεγάλους και μου άρεσε ότι μπορώ να προβάλλω αυτά που κάνω. Και μετά από μερικά χρόνια, ξεκίνησα να το κάνω και μόνη μου. Νομίζω νιώθω λίγο ενοχικά αν περάσει μια εβδομάδα και δεν ζωγραφίσω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσω το πρωί και πρέπει να ζωγραφίσω. Ή πρέπει να σκιτσάρω και δεν το κάνω και περάσει μια μέρα και βγαίνω, βόλτες, καφέδες, κάνω πράγματα άλλα. Νιώθω ενοχικά το βράδυ. Οπότε την άλλη μέρα πρέπει να το κάνω στα διπλά. Ή ακόμη δεν ευχαριστιέμαι και τον καφέ γιατί εκείνη την ώρα σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω και δεν έχω κάνει. Τέλος πάντων, βασανιά που λέτε κι εσείς. Έρχεται. Ναι, νομίζω έρχεται. Ότι το ένα σου φέρνει το άλλο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι πάει. Έρχεται ο στόχος ο επόμενος. Με το που τελειώνεις είναι σαν αρρώστια, έχεις φύγει. Δηλαδή έχεις πάει στο επόμενο. Με το που τελειώνει ο πίνακας έχεις πάει στον επόμενο. Έχεις πάει στην επόμενη έκθεση. Και συνεχίζεις, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το νιώθω. Τα παιδιά μας λένε για να φεύγουν. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω ότι έχω εκπληρώσει μόνο και μόνο που έχει φύγει. Και το έχω τελειώσει στον πίνακα. Έχω πάει ήδη στο επόμενο. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν με αφορά και πάρα πολύ. Πού θα πάει, τι θα γίνει, γιατί νιώθω κάθαρση, έχει φύγει η ενέργεια. Αυτό δεν ξέρω, η υποχρέωση που είχα να κάνω, δηλαδή βγήκε. Οπότε ας πάει μετά που θέλει να πάει. Τα μεγέθη ήταν τεράστια στην Αμερική, ότι υπήρχε πολύ γκρίζο, αποστήρωση, ότι μπορεί να είσαι ένα τίποτα μέσα σε πάρα πολλά, ότι είσαι σίγουρα τίποτα. Σε οριμάζει, σε σκληραίνει, σε αποστηρώνει όλο αυτό το γκρίζο και
κάπου υπάρχεις εσύ και προσπαθείς εκεί να επιβιώσεις, να προχωρήσεις. Το θέμα είναι να μην χάσεις τη ζεστασιά σου. Αλλά αυτή η πόλη ένιωσα ότι έχει τόσο πολύ έντονη ενέργεια, αυτή η χώρα, που μπορεί να χάσεις και τη ζεστασιά σου εξαιτίας της. Μου έβγαλε μια αποστήρωση. Αλλά ωραία. Είδα τα παλιά με καινούργια μάτια μετά. Φεύγοντας ένιωσα πιο δυνατή. Δηλαδή μπορώ να καταφέρω αρκετά πράγματα, όλοι μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε και να ακολουθήσουμε το όνειρό μας, όποιο και να είναι αυτό, θα ζούμε μια ευτυχισμένη ζωή. Εγώ το έχω βρει γαμό το νομίζω και με κάνει ευτυχισμένη. Οπότε ακολούθησε το όνειρό σου, ξέρω εγώ. Ζεις αυτό που είσαι. Γίνε αυτό που είσαι. Αυτό. Ποια είμαι? Είμαι η Σπυριδούλα Ζάχου. Ζωγραφίζω. Κάνω εκθέσεις. Συναστρέφομαι με ανθρώπους οι οποίοι ζωγραφίζουν και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Δημιουργώ, έχω στόχους, προχωράω. Πάω πίσω, πάω μπροστά, ζωγραφίζω και γενικά όλα καλά. Νιώθω ευτυχισμένη που ζω με τη ζωγραφική. Αυτά.